Θα γίνει ένα κακό στο Άγιον Όρος και πολλοί άγιοι άνθρωποι του Άγιον Όρος θα φύγουν έξω στην Ελλάδα. Δεν το καταλάβετε. Αλήθεια σας λέω, δεν θα περάσουν 100 χρόνια από την ημέρα που γεννήθηκα που θα εμφανιστεί σε όλη τη γη το πρόσωπο εκείνο που θα γίνει ο εφιάλτης του κόσμου. Ακόμα όμως, τώρα, όλο αυτό το ψεύτικο πράγμα που έφτιαξαν με τον ψεύτικο αντίχριστο που ήθελαν να βάλουν θα καταστραφεί. Αλλά με οδυνηρό τρόπο. Ένας πόλεμος ευρωπαϊκός θα ταράξει όλη την Ευρώπη. Θα καταστρέψει την Ευρώπη οικονομικά και κοινωνικά. Οι άνθρωποι δεν θα έχουν να φάνε τίποτα. Εκεί που θα λες ότι άτε να δούμε μια σπριμέρα, θα επέμβει ο Σατανάς και θα κάνει ένα μεγάλο κακό, ένα γεγονός θα γίνει στην Εκκλησία. Τότε θα χρειάζεται να έχεις κότσια, μαρτυρικές διαθέσεις. Αυτό όμως θα διχάσει την Εκκλησία. Θα την κόψει σε πολλά κομμάτια. Και όσοι δεν θα συμφωνούν, θα τους διώχνουν. Πριν προλάβουν όμως να στερεώσουν αυτό το τρομακτικό γεγονός και πριν αρχίσουν να το εφαρμόζουν στην πράξη, θα ξεσπάσει ο μέγας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, ο οποίος έχει ήδη ξεκινήσει. Νομίζετε ότι η Αγία Σοφία έκλεισε τυχαία? Νομίζετε ότι οι Τούρκοι την έκλεισαν από μόνοι τους τυχαία? Να ξέρετε ότι δεν έκλεισε τυχαία. Είχαν έτοιμο σχέδιο το οποίο πήγαν μέσα στην Εκκλησία, στην Αγία Σοφία, ο μέγας ημάμης των μουσουλμάνων, ο Ερντογάν, και πολλοί κορυφαίοι πολιτικοί και θρησκευτικοί ηγέτες των μουσουλμάνων. Και τότε κοίταξαν τον ουρανό της Αγίας Σοφίας και είδαν πράγματα φοβερά από αγγέλους μέχρι τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, που με τη ροφαία τους είπε: εάν κάνετε αυτό που θέλετε τώρα, κανείς από εσάς δεν θα ξαναπάει στη Μέκα. Εάν όμως δεν το κάνετε, μερικοί από εσάς θα πάνε στη Μέκα. Αλλά επειδή ο Θεός δεν ήθελε να χρησιμοποιηθεί η Αγία Σοφία, επειδή είναι κεντρικός ναός της παγκόσμιας χριστιανικής εκκλησίας, δεν ήθελε να γίνει εκεί τίποτα σοβαρό αιρετικό ατόπιμα. Γι' αυτό τους διέταξε να σκεφτούν τι θα κάνουν. Δεν θα σας πω περισσότερα. Ο Ερντογάν του το είπε ξεκάθαρα: δεν θα ζήσεις. Τόσο πολύ φοβήθηκε, την άλλη μέρα κλείσαν την εκκλησία. Την Αγία Σοφία. Δεν κλείνουνε στα καλά καθούμενα από τη μια μέρα στην άλλη, μέσα σε μια νύχτα την Αγία Σοφία. Δεν ήθελε ο Θεός να γίνει στο ναό της Αγίας Σοφίας όχι μόνο εκείνα τα μουσουλμανικά που ετοίμαζε ο Ερντογάν, αλλά και αυτό που ήθελε να κάνει ο Πάπας μέσα στην Αγία Σοφία. Γι' αυτό ακούστηκε ότι θα νίκιαζαν ακόμα για λίγο στον Πάπα εναντί πολλών χρημάτων την Αγία Σοφία. Άλλες εφημερίδες έγραψαν ότι θα πλύνουν κάποια δισεκατομμύρια για να την αγοράσει. Αυτό δεν μπορούσε να γίνει. Μόνο σαν ενίκιο θα μπορούσε να γίνει για ένα κοσμοϊστορικό παγκόσμιο θρησκευτικό γεγονός. Κοσμοϊστορικό παγκόσμιο θρησκευτικό γεγονός που θα γινόταν στην Αγία Σοφία. Και η Ορθοδοξία θα δεχόταν το μεγαλύτερο χτύπημα της καρδιάς της. Ο χρόνος είναι κοντά και θα τα δείτε. Γιατί θα τολμήσουν να κάνουν το κακό. Ο Ερντογάν έκανε πίσω στα δικά του, δεν θα το κάνει. Αλλά οι υπόλοιποι θα το κάνουν. Μετά από αυτό το γεγονός, ο χρόνος ανήκει στα χέρια του Θεού. Η δική μας μετάνοια είναι που τα αλλάζει όλα. Μετά λοιπόν από λίγο χρονικό διάστημα θα ξεκινήσει το κακό αυτό σε όλη την ανθρωπότητα που δεν έχει ξαναγίνει. Με ασύλληπτη δύναμη θα επαναστατήσει η γη στις 5 βασικές της καταστροφικές μορφές. Φωτιά, νερό, σεισμός, ηφαίστειο, τσουνάμι. Αλίπητα θα χτυπήσουν. Όμως επειδή η Τουρκία θα τολμήσει κρυφά να κάνει κάτι άλλο κακό, θα γίνει μέγας σεισμός και στην Τουρκία και μόνο η Αγία Σοφία θα μείνει όρθια. Δυστυχώς στην πατρίδα μου υπάρχει η μαγιά η σωστή, αλλά πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν πλανηθεί. Πολιτικοί και εκκλησιαστικοί ηγέτες θεσπίζουν νομοθετήματα αντίθετα από το Πνεύμα του Χριστού. Και αυτό το έχει πει ξεκάθαρα ο Χριστός. Αυτό δεν το ανέχουμε. Την ώρα που θα πειράξουν τα παιδιά, κυρίως